Σατυράζω. Δεν νομίζω. Αν θα κάνω σάτρα σε κάποια προσωπικότητα, θα είναι η προσωπικότητα θα είναι ισχυρή. Η Άντζελα είναι μια. Το είδα, τη διαφήμιση. Ναι, την είδα. Εντάξει, δεν παραγίνεται. Και εσείς ψάχνετε στα αφορμές να μετατρέψετε κάτι δε και καλά σε ρατσιστικό. Δεν είναι τόσο ρατσιστικό. Πλάκα τους κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ δεν συμφωνώ αισθητικά με αυτά, αλλά δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να πάρω έναν άνθρωπο που δεν μπορεί ενδεχομένως να απαντήσει. Στη λογική αυτή να τον σατυρήσω. Όχι. Ισχυρά πρόσωπα θα σατυρήσω. Δεν σας έχουμε δει ποτέ με την Ελεονόρα σε μια μουσική σκηνή. Κοίταξε, με την Ελεονόρα συνεπάρχουμε στη ζωή. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Υπηρετεί όμως ένα δύσκολο είδος, το έντεχνο. Το έντεχνο είναι ένας νεορισμός. Δεν υπάρχει έντεχνο. Η Ελεονόρα αυτό που με κάνει και την χαίρο είναι ότι δεν έχει δογματικές αντιλήψεις και κομπλεξισμούς. Μπορεί να εκφραστεί μέσα από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής αλλά και της ευρωπαϊκής μουσικής, γιατί αγαπάει το αντικείμενο. Η μουσική είναι μία. Ο τρόπος που μας διαφοροποιεί είναι ο τρόπος που το λέμε. Είναι αλλιώς να σου πω «σ' αγαπώ» και να έχω αυτή την έκφραση, και αλλιώς να σου πω «σ' αγαπώ» ή «σ' αγαπώ» να μου. Είναι τελείως διαφορετικό. Θα πείτε ή να πω. Εγώ θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, επειδή εγώ τον εκτιμώ και τον θαυμάζω και βλέπω και τις παραστάσεις του και τον είδα και στο Victor Victoria, έχει κάνει ένα μικρό φάουλ. Σε σχέση με την αισθητική το λέω αυτό. Λοιπόν, κάποιος άλλος τρίτος θα μπορούσε να πει, επειδή μίλησε για την αισθητική και είπε ότι αυτό δεν είναι συγκεκριμένο, είπε δεν συμφωνώ αισθητικά με αυτό. Με διαφήμιση λες. Λοιπόν, και ο κύριος Ζουγανέλης. Πλάκα, και ο κύριος Ζουγανέλης έχει κάνει διαφήμιση που έχει ντυθεί γυναίκα, που στην αισθητική κάποιον αυτό θα μπορούσε να μην χτυπάει όμορφα. Και επίσης έχει παρουσιάσει και την εκπομπή που παρουσιάζει την πολύ επιτυχημένη.